Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και βεβαίως περνάει σε δεύτερο ρόλο η συζήτηση του νομοσχεδίου. Θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε επί των άρθρων, θα το κάνουν οι υπόλοιποι ομιλητές της Χρυσής Αυγής αύριο. Αλλά μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν πρέπει να τοποθετηθούμε για το θέμα που δεν είναι φυσικά τωρινό και δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του κυρίου Φίλη. Δυστυχώς από τον κύριο Φίλη υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Υπάρχει αυτός που εκτελεί θέο δημάρχου στη Θεσσαλονίκη, ο Τουρκολάγνος Μπουτάρης. Υπήρχε και εκείνη η γραφική και ανιστόρητη αμόρφωτη κυρία Ρεπούση. Και έρχεται τώρα ο κύριος Φίλης με αυτές τις δηλώσεις του, οι οποίες είναι εξοργιστικές. Και δεν ξέρω αν αύριο θα μπορούσε ο κύριος Φίλης να βγει στην πλατεία Συντάγματος, όπου στις 4 η ώρα έχουν συγκέντρωση οι ομοσπονδίες και τα σωματεία των εμποντίων και να μιλήσει μαζί τους. Να ενημερώσω τους Έλληνες που μας ακούν ότι η μήνυση κατατέθηκε σήμερα από τους βουλευτές Σαχινίδη Αϊβατίδη και τον κύριο Χατζησάβα. Μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα της Χρυσής Αυγής να δουν το περιεχόμενο της μήνυσης σε βάρος του κυρίου Φίλη και τις δηλώσεις, γιατί φυσικά κανένα μέσο ενημέρωση δεν τις έχει παίξει. Ακούσαμε τον κύριο Υπουργό πριν και λυπάμαι πάρα πολύ να μιλάει για χαμένες πατρίδες. Το έχουμε πει επανειλημμένως, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι αλύτρωτες πατρίδες. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Φίλη και όποιοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις μας θυμίζουν τις θέσεις και τις δηλώσεις που κάνουν οι κρίσεις ηλίκης στην Τουρκία. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά επί των άρθρων. Πραγματικά έχω ένα έντονο τόνο στη φωνή, γιατί και εγώ και οι συναγωνιστές της Χρυσής Αυγής έχουμε ταχθεί, είμαστε εξοργισμένοι και έχουμε εκφράσει την οργή μας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να πω και στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν δικαιούται πραγμά να ομιλεί. Όπως είπε ο κ. Παναγιώτος πριν και παρέθεσε στοιχεία, έχει εκφραστεί με τον ανάλογο τρόπο σε άλλες περιπτώσεις. Εντάχει, να αναφερθώ στο άρθρο 39-45. Είναι τα άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία περιλαμβάνονται στο λόγο νομοσχέδιο νόμου. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στα διαδικαστικά, τακτοποιητικά θα έλεγα. Ήταν η απόρρια του νόμου Μπαλτά. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στους απόφοιτους παλαιότερων ετών. Σε γενικές γραμμές, στην προκείμενη νομοθετική εισαγωγή 7 σχετικών στο Υπουργείο Παιδείας άρθρων στο σχέδιο νόμου αυτό δείχνει κάποια προχειρότητα. Όπως προχειρότητα δείχνουν συνήθως και τα νομοσχέδια που φαίνεται με τη δικασία του κατεπήγοντος, είναι μια συνήθεια που την κληρονομήσαμε από τη Νέα Δημοκρατία. Στο άρθρο 39 δίνεται παράταση στην πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών ενηλίκων, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας των σχετικών δομών και προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Στο άρθρο 40 είναι μια αναγκαία τροπολογία ώστε να διευκρινιστεί ο τρόπος συμμετοχής απόφοιτων παλαιότερων ετών, οι οποίοι προετοιμάστηκαν για ένα διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο δεν υφίσταται πλέον, άλλαξε και αυτό με τον νόμο Μπαλτά. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η ρύθμιση του άρθρου 40 αποτελεί απλά ένα ημίμετρο στην προσπάθεια μιας αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της σύγχυσης προκαλούς υποψηφίους οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος πρέπει να είναι η σε βάθος χρόνου σταθερότητα και βιωσιμότητα του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πράγμα που είναι προφανές ότι η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου αδυνατεί να επιτύχει λόγω ανεπάρκειας και ανικανότητας. Στο άρθρο 41, με το συγκεκριμένο άρθρο θεσμοθετείται η καθυπέρβαση εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο πρότευσαν συμμαθητικές ολυμπιάδες μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, χημεία και βιολογία, αναγνωρίζοντας και στον αθλητισμό, αναγνωρίζοντας ουσία την αριστεία. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι φυσικά. Για το άρθρο 42 αφορά την θητεία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Εδώ είναι μια καθαρά κομματική τοποθέτηση, το οποίο καταψηφίζουμε αυτό το άρθρο. Στο άρθρο 43 αναφέρεται στη διοίκηση των τμήματων του Υπουργείου Παιδείας και σε σχέση
με το άρθρο που αντικαθιστά το 66, προστίθεται η δυνατότητα της τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διευθύνσεις και στα τμήματα που υπάρχουν στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επειδή όμως η εκπαιδευτική αυτή είναι ήδη κατηγορίας ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και άρα εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου Α και Β και Γ της παραγράφου 1, δεν γίνεται σαφές γιατί και για ποιο λόγο υπάρχει ειδική μνήμα για τις διευθύνσεις και τα τμήματα αυτά. Στο άρθρο 44 αναφέρομαι στα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας μόνο. Με το άρθρο αυτό προτείνεται εκ νέου η θητεία των σχολικών συμβούλων, η οποία έλεγε στις 31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3, μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Αυτό το καταψηφίζουμε. Τέλος, στο άρθρο 45, το άρθρο αυτό ρυθμίζει την καταβολή των δεδουλευμένων στο προσωπικό των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015, είναι η παράγραφος 1, και των υπεροριακών αμοιβών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάστηκαν υπεροριακά στο κέντρο απεξάρτησης το 18 και άνω είναι αυτό, του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης, από ό,τι βλέπω εδώ, των 165.000 ευρώ και 8.000 ευρώ αντίστοιχα, και αυτό κινείται προς θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως είπαν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και η δική εισηγήτρια της Χρυσής Αυγής, θα καταψηφίσουμε το άρθρο επί της αρχής. Σας ευχαριστώ.